Δηλαδή φτάσαμε προς το τέλος, να μου επιτρέψετε να κάνω μια άσχημη ανακεφαλαίωση. Οι χριστιανοί είμαστε αντίθετοι στην επιστήμη? Προφανώς όχι. Είμαστε αντίθετοι στην τεχνολογία? Προφανώς όχι. Εδώ από την Παλαιά Διαθήκη μας λέει μάθετε επιστήμη. Δεν είμαστε λοιπόν αντίθετοι στην τεχνολογία. Είμαστε αντίθετοι στο πώς τη χρησιμοποιούν την τεχνολογία σε βάρος του ανθρώπου. Η επιστήμη είναι δώρο του Θεού στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όταν όμως η επιστήμη γίνεται στα χέρια σκοτεινών και φανερών αντιχριστιανικών και αντιλαϊκών δυνάμεων, όργανο υποδούλωση των λαών, τότε μας βρίσκει αντίθετους, μας βρίσκει απέναντι. Τώρα, συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική ταυτότητα. Τι έχει η ηλεκτρονική ταυτότητα? Ακούσατε βέβαια από όλους τους προλογίστες. Συνοπτικά, με το μικροτσίπς που έχει και με τη νέα τεχνολογία, έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί σε αυτή την καρτελίτσα οποιοδήποτε στοιχείο έχει σχέση με την προσωπική μας ζωή. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Και θέμα υγείας και θέμα συμπεριφοράς, συνήθειών, ό,τι θέλουν. Πάω στα Διόδια και περνάω από τον Άγιο Στέφανο για παράδειγμα. Η κάρτα, γιατί σε λίγο θα καταργήσουν το ρευστό στα Διόδια, θα περνάς μόνο με κάρτα, θα καταγράφει ότι ο αριθμός τάδε αυτοκινήτου πέρασε από εδώ. Εάν αυτό το κάνω μια, δυο, τρεις, πέντε φορές και δεν πλησιάζω μετά και στα επόμενα Διόδια του σχηματάρι, πάει το ερώτημα, πού πάει αυτός, τι θέλει και περνάει κάθε τόσο από εκεί. Να τον παρακολουθήσουμε, τι είναι. Τι θέλουμε λοιπόν, για να μην λέω τεχνικά. Μέσα εκεί συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία. Καταργείται η ιδιωτική ζωή. Και αυτό αποτελεί ομή παραβίαση όχι μόνο του συντάγματος, αλλά και της ουσίας της ορθόδοξης πίστης μας. Γιατί η ουσία της ορθόδοξης πίστης μας είναι σεβασμός στο ανθρώπινο πρόσωπο. Η ορθόδοξη πίστη μας, όπου υπάρχει άνθρωπος, ανεξάρτητα από χρώμα, φυλή, πίστη, τάξη, είναι εικόνα του Τριαδικού Θεού. Δεν υπάρχουν στην ορθόδοξία άνθρωποι σκουπίδια, όπως τους κατονομάζουν μερικοί. Γιατί τα σκουπίδια έχουν προορισμό τη χωματερή και τους φούρνους. Ενώ για τον χριστιανισμό ο άνθρωπος, ο όποιος άνθρωπος, είναι μετοχή στην αιωνιότητα. Δένουν λοιπόν την κάρτα για ποιο λόγο? Για να χωρίζουν τους ανθρώπους. Πώς τους χωρίζουν? Η ιστορία μας έχει διδάξει. Οι δικτάτορες χώριζαν τους ανθρώπους. Να θυμηθούμε, επειδή έχει σχέση με την ιστορία μας που γιορτάζουμε, επαναλαμβάνω, μετά από μια εβδομάδα το έπος της Αλβανίας και μετά της εθνικής αντιστάσεως απέναντι στον Χίτλερ. Ο Χίτλερ πώς χώριζε τους ανθρώπους? Έλεγε, εμείς οι Γερμανοί είμαστε οι ιεροί αφηλοί, οι εκλεκτοί. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι έχουν προορισμό να υπηρετήσουν την αρία φυλή. Τους έβαζε και τα μπέλα. Και όσοι δεν ήταν αρεστοί, τους έστειλε στο φούρνο. Σήμερα, ποιος είναι ο χωρισμός? Μας το είπε ο Μπάμπης. Και άλλοι. Λέει, υπάρχουν από μια μεριά αυτοί που προοδεύουν. Αυτοί που έχουν το χρήμα. Να το πούμε όμως στη γλώσσα μας, υπάρχουν οι πλουτοκράτες στο κογλύφι από τη μια μεριά. Αυτοί θεωρούνται οι επιτυχημένοι. Από την άλλη μεριά υπάρχουν οι λαοί, τα γουρούνια όπως μας ονομάζουν. Οι ντεμπέληδες Έλληνες, έτσι μας λένε. Και φοβούνται λοιπόν ότι κάποια στιγμή οι λαοί θα ξεσηκωθούν και θέλουν να έχουν ένα εργαλείο να μπορούν να διαχωρίζουν τους λαούς, να χωρίζουν τον κάθε πολίτη και να λένε αυτός είναι επικίνδυνος. Δεν υποκύπτει στη νέα τάξη. Δεν υποκύπτει στο νέο καθεστώς πραγμάτων. Παρακολουθήστε τον και συλλάβετε τον. Οι συνθήκες έγκυν και άλλα νομοθετήματα προβλέπουν τη δυνατότητα σύλληψης όχι του ενόχου, όχι αυτού που κάνει παράνομη πράξη, αλλά αυτού που υποψιάζεται η εξουσία ότι μπορεί να κάνει παράνομη πράξη. Προληπτική κράτηση φυλάκιση. Αυτό είναι το εργαλείο που θέλουμε. Και θα μου πείτε, είναι λόγια δικά σας. Ακούστε εδώ. Στις 6 Αυγούστου είχαν εδώ ένα υψηλό επισκέπτη. Τον πρόεδρο του Ισραήλ, τον Σιμών Πέρες. Δύο μέρες πριν έλεγε
έρθει εδώ, είχε δώσει συνέντευξη στο Μέγα, ένα κανάλι του συστήματος, ένα κανάλι που θέλει να περνά την προπαγάνδα της άρχουσας τάξης και της νέας τάξης. Και τι μας είπε ο Σιμών Πέρες? Ακούστε επιλέξεις στη συνέντευξή του, όπως βγαίνει από το βίντεο του Μέγα. Σήμερα μας λέει, κανείς δεν έχει επιλογή. Καμιά χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει. Είτε θα περάσει στη νέα εποχή, είτε θα μείνει πίσω φτωχή και ασήμαντη. Και συνεχίζει. Σήμερα αντί για εθνική οικονομία, έχουμε μία παγκόσμια οικονομία. Αλλά για να γίνει πιο σαφής, καμιά χώρα δεν μπορεί να γλιτώσει από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Και καμιά χώρα δεν μπορεί να ελέγξει την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε, προσέξτε αυτό, έχουμε παγκόσμια οικονομία που καμιά είπαμε χώρα δεν μπορεί να την ελέγξει. Έχουμε παγκόσμια οικονομία χωρίς παγκόσμια κυβέρνηση. Και έχουμε εθνικές κυβερνήσεις χωρίς να μπορούν να ελέγχουν τις εθνικές τους οικονομίες. Μας λέει λοιπόν ότι εδώ ψηφίζεται κυβερνήσεις, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις είναι για πλάκα, είναι για όστρα. Υπάρχει παγκόσμια οικονομία την οποία κανένας δεν μπορεί να την ελέγξει. Λέει μάλιστα δεν υπάρχει και παγκόσμια κυβέρνηση. Τι εννοεί με αυτό? Τι περιμένετε να σας πούμε ότι ο Τάδε είναι ο πρωθυπουργός του πλανήτη ή ο πρόεδρος δημοκρατίας εισαγωγικά του πλανήτη? Γιατί? Γιατί έχουμε την παγκόσμια οικονομία, δηλαδή την δικτατορία των αγορών, που δεν είναι ανάγκη να έχει εμφανές ένα πρόσωπο σαν ηγέτη. Είναι η κάστα των διεθνών τοκογλύφων. Να λοιπόν από τη μια μεριά και από την άλλη μας λένε προσέξτε, αν δεν συμμορφωθείτε δεν μπορεί να γλιτώσετε, θα μείνετε φτωχοί. Εμείς λοιπόν που γιορτάζουμε μεθαύριο το έπος της Αλβανίας τους λέμε, η Ελλάδα έζησε στην ιστορία της πολλές φορές σαν φτωχή χώρα, αλλά δεν πούλησε ούτε την ψυχή της ούτε την ελευθερία της. Και η Ελλάδα ποτέ στην ιστορία της δεν υπήρξε ασήμαντη, γιατί είναι η γενέθλια του πολιτισμού. Και δεν θα γίνουμε και τώρα ασήμαντοι. Μπορεί να γίνουμε και είμαστε φτωχοί, αλλά έχουμε τη δυνατότητα, γιατί η ιστορία μας δίνει πηγές αστήρευτες για να αποκτήσουμε εσωτερικές δυνάμεις να αντισταθούμε στη νέο τύπου κατοχή. Να αντισταθούμε σε κάθε προσπάθεια που θέλει να χωρίζει τους ανθρώπους σε προνομιούχους και μη προνομιούχους, σε άσπρους και μαύρους. Εμείς βλέπουμε εικόνες του Θεού και θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να αγωνιστούν για μια οικουμένη ελευθερίας, ειρήνης, ανθρωπότητας με τον Χριστό για τον λαό. Μας λέει ο Σιμών Πέρες, ακούστε το κι αυτό, ότι αν θέλετε να μετέχετε στη νέα τάξη πρέπει να ακολουθήσετε τους νέους κανόνες οι οποίοι είναι παγκοσμιοποιημένοι και βασίζονται στην επιστήμη. Θέλει εδώ να μας πούν οι άθλοι ότι δήθεν η επιστήμη επιβάλλει την εκμετάλλευση λαού από λαό και ανθρώπου από άνθρωπο. Θέλει να μας πούν οι άθλοι ότι είναι προϊόν της επιστήμης να πεθαίνουν κάθε μέρα εκατομμύρια παιδιά από την πείνα. Θέλω να μας πούν οι άθλοι ότι είναι αποτέλεσμα της επιστήμης το ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται χειροπόδαρα δεμένη. Και οι άθλοι, το άθλιο πολιτικό σύστημα έχει υπογράψει την παράδοση της χώρας μας, την παράδοση της εθνικής μας κυριαρχίας και ασυλίας στους δανειστές μας κοκκογλύφους. Δεν είναι πορίσματα της επιστήμης. Είναι πορίσματα από σειρών εγκεφάλων. Είναι πορίσματα που βγαίνουν από την αχόρταγη δίψα τους και την απόραση, την αδιφαγία τους, για να ρουφούν το αίμα των λαών προκειμένου να διωγγώνουν τα θησαυροφυλάκια τους. Εμείς λοιπόν αδελφοί και φίλοι δηλώνουμε και το ξεκαθαρίζουμε. Η ιστορία μας, η ιστορία των πατέρων είναι γραμμένη με αίμα για την ελευθερία και εκεί είναι και ο εθνικός μας ύμνος. Και αν ο Θεός μας έκανε ένα δώρο που μας έχει κάνει άπειρα, είναι το δώρο της ελευθερίας. Είναι εκείνος που μας είπε ήθις θέλει, όποιος θέλει να έρθει μαζί μου. Κανένα δεν εβίασε και θέλουν αυτοί άλλον να τους ακολουθήσουμε και να μας απειλούν ότι αν δεν ενταχθούμε στη νέα τάξη θα γίνουμε φτωχοί και ασήμαντοι. Δεν έχω να πια μιλήσετε.
Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο αυτό που μας είπε ο Κύριος. Να άρουμε το σταυρό μας, όχι με λόγια. Και τότε όχι μόνο φτωχοί και ασήμαντοι δεν θα είμαστε, αλλά θα έχουμε μια άλλη ζωή, αιώνια και ακατάληπτη. Όμως αδελφοί, μην ξεχνάμε να λέμε, να μην λέμε μόνο ωραία λόγια. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Ο αγώνας πρέπει να δοθεί τώρα πριν έρθει το νομοθέτημα στη Βουλή. Γι' αυτό τέτοιες κεντρώσεις πρέπει να γίνουν και σε άλλες πόλεις. Πρέπει οι βουλευτές να πιεστούν να μην ψηφίσουν την ηλεκτρονική ταυτότητα. Όταν την ψηφίσουν θα είναι δύσκολο στον καθένα μας να την αρνηθεί. Πρέπει τώρα να δώσουμε τη βάρη. Και πρέπει να πούμε στους βουλευτές μας ότι υπάρχουν πλατείες. Υπάρχουν πλατείες που ο ελληνικός λαός έχει στήσει στήλες, σας παρακαλώ αδελφέ, τελειώνω, που έχει ονόματα ιερών. Έχει ονόματα ιερών. Με αυτή την πολιτική που ακολουθούν, ο ελληνικός λαός θα αρχίσει να φτιάχνει στήλες στις πλατείες, αλλά όχι με ονόματα ιερών. Με ονόματα εκείνων που υπέγραψαν την υποδούλωση της Ελλάδας. Αν δεν θέλουν λοιπόν το όνομά τους να ετοιμαστεί, πρέπει να πούμε όχι στην έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας. Και πρέπει να αγωνιστούμε και για την κατάργηση των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων και για πρώτα απ' όλα να ξαναποκτήσουμε και την προσωπική και την εθνική μας ελευθερία και αξιοπρέπεια.